Γιώργα, εσύ δεν έχετε ούτε, ούτε στη Γερμανία. Είχατε προηγουμένως και τη συζήτηση με τους πρόσφυγες. Ναι, το είχαμε για, το, για τον Εύρο. Ναι. Κορυφώνεται σε όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα έχει φτάσει στο 2015 και ανεβαίνει. Έτσι. Είμαστε σε τέτοια κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς ρε, λοιπόν, παιδί μου, γιατί το λες αυτό? Από εδώ δεν υπάρχει τέτοια ροή όπως τότε. Από εδώ υπάρχει απ' αλλού. Όμως υπάρχει, είδατε τώρα, τελευταίες μέρες πάλι εκεί στη Λαμπετούσα στην Ιταλία γίνεται. Είναι το χαμός. Και ναι, δεν φτάνουν μόνο από το, από το δρόμο των Βαλκανίων. Η Bild. Καταρχήν πρέπει να ξέρεις, Παντελή, ότι επειδή έχει κλείσει η ελληνική παραμεθόριος και ο Εύρος και στα νησιά, από την Τουρκία πάλι στην Ιταλία πάνε. Περνάνε μέσα, κάτω από την Κρήτη ή ανάμεσα Κίτρα και Κρήτη, τους παίρνουν από τη Μικρασία ή από τη Συρία και τους πάνε κατευθείαν Ιταλία. Πριν μερικές μέρες, τώρα πολύ πρόσφατα, η Bild αποκάλυψε ένα μυστικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δείχνει τις χώρες οι οποίες αδικούνται πάρα πολύ από τη μέχρι τώρα κατάσταση στο προσφυγικό. Βεβαίως η Ελλάδα, βεβαίως η Γερμανία και η Αυστρία και η Ιταλία. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, σύμφωνα με τον πληθυσμό της κάθε χώρας, η Γερμανία έπρεπε να παίρνει το 22% των αιτημάτων για άσυλο και παίρνει το 35%. Μάλιστα. Το 35% ολόκληρης της Ευρώπης το παίρνει η Γερμανία. Η Ελλάδα, λέει, έπρεπε να παίρνει σύμφωνα με τον πληθυσμό της το 1,8% του συνόλου των προσφύγων και παίρνει το 7%. 7 φορές πάνω από τον πληθυσμό της παίρνει η Ελλάδα. Η Αυστρία έχει ανάλογα ποσοστά, η Ιταλία ανάλογα, η Κύπρος ανάλογα. Τι λένε αυτές οι χώρες? Ότι πάντα υπάρχουν 5-6 χώρες που σηκώνουν όλο το βάρος του προσφυγικού και υπάρχουν κάποιοι όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία που δεν παίρνουν ούτε έναν πρόσφυγα. Υπάρχει λοιπόν κοινή πρωτοβουλία Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Δανία για τον δίκαιο επιμερισμό των προσφύγων ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε χώρας. Μόνο κοίταξε, έτσι τώρα μπορεί να πρέπει να είμαστε και ακριβοδίκαιοι. Ναι, μεν οι κυβερνήσεις εκεί και η κοινωνία σου λέει μακριά από μένα και δεν με ενδιαφέρει. Είναι αυτό. Να σταλουστούν οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, δεν μας δε, από εδώ κανείς. Αλλά ούτε εκεί πρόσφυγες θέλουν να πάνε στην Πολωνία τώρα εδώ που τα λέμε. Έτσι. Μα τα νούμερα το λένε το. Για ρωτήστε, όποτε βλέπεις ρεπορτάζ για πρόσφυγες και τους ρωτάνε πού πάτε. Γερμανία. Γερμανία-Σουηδία. Γερμανία-Σουηδία, έτσι. Αυτό είναι, ναι. Γερμανία-Σουηδία. Κοίτα, όμως και εδώ δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα, γιατί το βάρος του μεταναστευτικού προσφυγικού το σηκώνουν και οι Δήμοι κυρίως. Οι Δήμοι έχουν εφαλυρίσει από αυτό το ζήτημα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε και πάλι υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα. Και βλέπουμε και πάλι άνοδο της ακροδεξιάς, έτσι. Δημιουργούνται διάφορα ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να τα σηκώσει κάθε κοινωνία. Ακόμα και οι πιο πλούσιες. Το είδαμε και στη Σουηδία, εξαιτίας του προσφυγικού, έχει υπήρξε άνοδος της ακροδεξιάς και μεγάλη πολιτική αλλαγή στη Σουηδία.